Hi. The situation is the following. It's 2 a.m. I have to speak very quiet because Thodoris is sleeping. And I'm flying in 5 hours to the States. Yes. I'm gonna do one of the trips that I always dreaming to do. And I haven't packed. And I'm very tired. And I just realized that I don't have a video for next Friday. This Friday. So I decided to come into my walk-in closet and film you something that you really, really want. Ξέρετε ότι οι ποδαρούσες μου, ελάτε σε αυτό το βίντεο, γιατί αυτό είναι δικό σας, σας ανήκει. Ελληνικά μιλήσω τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, το συνεχίζουμε σε ελληνικά. Ούτως ή άλλως, ξένοι δεν έχουν θέμα να το δουν αυτό το βίντεο, βρίσκουν νούμερα. Έξω υπάρχουν νούμερα. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα δεν βγαίνει 42. Γιατί 42 φορά. Πολλά χρόνια. Αθλητικά, 43. 44. Είμαι ένα 80. Οκ. Okay. Στέκομαι και σε 41. Είναι ανάγκη να είχα 42. Αυτόματα μου έβγαινε ότι όποτε έμπαινα σε 41 ή σε 42 το αγόραζα. Δεν πάει να ήταν ό,τι να είναι. Ήταν παπούτσι που μου έκανε. Οπότε έπρεπε να το έχω. Είχα αυτή την ανασφάλεια. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και έχω δει, έχω διακρίνει από τα μηνύματα που μου στέλνετε ότι πολλά κορίτσια εκεί έξω υποφέρονται από 42. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας δείξω από πού αγοράζω κι εγώ. Θα σας διηγηθώ και μια εμπειρία κάποια στιγμή όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, που τότε δεν υπήρχε μόδα τύπου φορά το αθλητικό ή το biker boot ή το cowboy boot και βγαίνω έξω με το μήνυμα φόρμα. Όχι. Ήθελε το τακούνι σου. Και τακούνι εγώ τότε δεν είχα σε 42. Πού να το βρω, Χριστιανή. Με πήρε λοιπόν η μαμά από το χεράκι και μου λέει: εδώ, μου είπαν ότι στην Ομόνια σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί φτιάχνουν 42 πολύ ωραία παπούτσια. Λέω: ναι, μαμά, πάμε. Πήγαμε λοιπόν, τι να δούμε. Φιάπες, γυάλινα τακούνια, γκλίτερ, κορδόνια, βινίλιο. Μαμά. Μου κλείνει τα μάτια, αλλά εντάξει, οκ, 14 είμαι 15. Μην ανησυχείς, καταλαβαίνω. Τραυματική εμπειρία. Τη λύση μου τη βρήκα. Πέραν από τα ταξίδια μου γενικά που κάνω και βρίσκω σε κάποιες χώρες 42 νούμερο παπούτσι, υπάρχουν και κάποια online stores που είναι πάρα πολύ safe να αγοράσεις από εκεί. Να ξεκινήσετε κι εσείς αν δεν το έχετε ξεκινήσει, γιατί λειτουργεί και τέλεια. Γιατί καταλαβαίνω τη φοβία του αν δεν είσαι online buyer, αλλά επειδή κι εγώ ήμουν δύσκολη στην αρχή, πίστεψε με είναι ό,τι πιο εύκολο. Μπαίνεις λοιπόν στο site του Zara, που είναι ένα brand που το ξέρουμε όλοι. Πατάς, νομίζω plus sizes είναι τα παπούτσια ή περίεργα sizes. Δεν είναι πολλά, 42 και 35. Πατάς λοιπόν τα νούμερα, τα συγκεκριμένα σχέδια που βγαίνουν σε αυτά, βλέπεις, αρέσει, το κλικάρεις, επιλέγεις και πόσο γρήγορα θες να σου έρθει. Δεν θες να σου έρθει στο σπίτι, γιατί μπορεί να λείπεις, γιατί μπορεί να δουλεύεις και δεν θες να είσαι στη δουλειά σου. Δεν πειράζει, πνιγόνισε! Επιλέγεις το κατάστημα του Ζάρα που σε εξυπηρετεί και του λες να σας στείλουν εκεί. Το καλύτερο όμως είναι αυτό που ακολουθεί. Ότι έτσι και τη αρέσει, δεν πειράζει. Πας στο ταμείο και παίρνεις τα χρήματα σου πίσω. Οπότε, αν δεν έχεις αγοράσει καθόλου σε online store παπούτσι, ξεκίνα από το Zara. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Παρ' όλα αυτά όμως, τα τελευταία 3 χρόνια έχω αποκτήσει κάποια luxury brands σε παπούτσια και από τότε που τα βλέπω, είναι εδώ πίσω. Τα έχω εδώ, it's my trophy closet, που βάζω όλα τα καλά μου παπούτσια. Γιατί να σας πω και το εξής, ότι εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια μεσαίας τάξης. Αυτή που τώρα δεν υπάρχει. Εξαφανιστεί. Και ποτέ δεν μας έδινε, ενώ είχαμε, δεν μου έλειψε τίποτα, δεν έχω παράπονο, ποτέ όμως δεν μου έδινε ο μπαμπάς μου λεφτά, περιτά να αγοράσω πράγματα. Οπότε τα πρώτα μου πράγματα και εγώ τα πήρα με τα δικά μου χρήματα ως εργαζόμενη. Τώρα με τη δουλειά που κάνω βέβαια αυτή, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και κομμάτια της δουλειάς μου, μου χρειάζονται. Πολλά από αυτά κάνουν 7-8. Έχω αγοράσει και παπούτσι που έχει 1100. Τα Μανόλο μου. 1100 έχω. Παναγία μου, πόσο πόνεσα. Αυτά εδώ. Δεν αγόραζα βέρτα δεξιά και αριστερά παπούτσι, πού να τα βρω τα λεφτά. Έτσι λοιπόν έβαζα στόχους. Θα πιάσω αυτό το στόχο, θα τα καταφέρω και μόλις τα καταφέρω θα με επιβραβεύσω. Και πώς με επιβράβευα, έτσι. Δύο μεγάλες αγάπες έχω στο να επενδύω τα χρήματά μου. Η γιαγιά μου ακόμα φωνάζει για αποταμίευση. Εντάξει, γιαγιά θα κάνω. Θα
ταξίδια που είναι εμπειρία ζωής, σε μεγαλώνουν τα ταξίδια όχι σε ηλικία, σε εμπειρίες εδώ. Και σε παπούτσια, γιατί μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ και γενικά στα ρούχα και στο ντύσιμο και στο στυλ, νομίζω ότι αξίζει να επενδύσεις σε ένα καλό παπούτσι και σε ένα καλό πανοφόρι και σε μια τσάντα. Όλα τα υπόλοιπα, άστα με 10 ευρουλάκια. Πάμε να σου δείξω τα αγαπημένα μου, αυτά που έχω πίσω εδώ και να σου πω και πόσο κάνανε, αν θυμάμαι δηλαδή. Δεν τα πήρα όλα full price, γιατί τα δύο online store που ψωνίζω είναι το mytheresa.com και το netaporte.com, τα οποία είναι τα πιο ωραία για μένα, είναι safe, είναι worldwide αναγνωρισμένα, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις τα χρήματά σου και έχουν και πάρα πολύ καλό return policy, δηλαδή άμα δεν σε αρέσει κάτι, τσουκ το φτιάχνεις έτσι, σου λένε αυτοί εκεί, είτε από το τηλέφωνο, είτε από τα mail, είτε από τα χαρτάκια των οδηγιών που έρχεται αυτό που έχεις αγοράσει και το επιστρέφεις πίσω και σου έρχονται πίσω τα χρήματά σου και όλα καλά. Μην ψωνίζετε από μικρά site τα οποία δεν τα ξέρει ουδής. Πάμε να σου δείξω το παπουτσάκι μου. Πάμε να ξεκινήσω από το αγαπημένο μου ζευγάρι, το οποίο είναι αυτό. Το έχεις δει άπειρες φορές να το φοράω στο Instagram, να κάνω color blocking με αυτό το παπούτσι, το αγαπώ. Σου αλλάζει και σου δίνει στυλ αυτόματα λόγω χρώματος σε ένα σκέτο μαύρο απλό σύνολο. Μαλώνει σου layers, μια αγγλική εταιρεία, έχουν 535 ευρώ, normal, δηλαδή δεν έχουν 1000, μπορείς να τα πάρεις, αξίζει να τα πάρεις μια φορά στη ζωή σου, κάνει απίστευτο fit, κολακεύει τόσο πολύ το πόδι, είναι τόσο θηλυκό, τόσο άνετο, είναι το μοναδικό άνετο παπούτσι που πάω. Πήγαινε έλα παντού. Αυτό. Το αγαπώ. Δεν με νοιάζει και 25.000 φορές να το βάλω στο Instagram. Εντάξει, νομίζω ότι ήρθε καιρός να πάρω δεύτερο χρωματάκι. Το πήρα από το mytheresa.com. Αυτά. Θα συνεχίσω με το μπλε χρώμα. Είναι αυτά τα Balenciaga, τα οποία τα πήρα πέρσι. Δεν τα πήρα full price. Αυτά είχαν έκπτωση 40% στο MyTheresa, οπότε αυτά έχουν γύρω στα 730. Κάνω τους υπολογισμούς, μείον 40%. Τα πήρα τόσα όταν έκανε sales στο MyTheresa και έβαλε έκπτωση. Είναι knife pumps. Δεν θα συνιστώ να τα πάρεις. Μολονό ότι είναι πάρα πολύ άνετες γόβες, αλλά επειδή εσύ δεν θα τα βάλεις τόσο πολύ λόγω του λογο. Διακριτικό δεν είναι. Μπορούσε να ήταν. Να σε γι' αυτό. Αυτή εδώ την νταμπέλα. Παρ' όλα αυτά όμως, με εξυπηρέτησαν πάρα πολύ καλά και στα fashion week, γιατί τα βλέπουν αυτά οι φωτογράφοι. Ξέρεις τι κάνανε. Διαφορούσαν για ό,τι φορούσε από τον αστράγαλο και πάνω, φωτογράφιζαν τα παπούτσια. Τα μανόλο που σας έδειξα πριν, πρέπει να σας δείξω και το κουτί. Του 42. Αυτά είναι τα παπούτσια σαν τις ταχτομπούτας, δηλαδή είναι τα πιο καλά μου, έχουν και το στρασάκι, άνετα κι αυτά, γιατί γενικώς μου αρέσει να επιλέγω μυουλοειδή γόβες, γιατί δεν είναι κλειστό πίσω και ξέρεις, να μην έχω τη φοβία ότι μπορεί να μην μου κάνουν. Παίρνω πολλές φορές μυούλες και μπορείς να τα βάλεις εύκολα τα μυούλ και χειμώνα, είτε και με καλσόν πλέον που έχει ξαναβγεί στη μόδα, το off black ή γενικώς ότι... Κάλτσα, μπορεί να βάλεις με καλτσούλα μικρή κοντή όπως έκανα στο Παρίσι που τα φόρεσα με τη μετάλλικ τη φούστα, θυμάστε? Την έβαλε εκεί στο πάρτι της Κάια με τον Καρλάκεφερ. Μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλα size γενικά είναι η Jimmy Choo. Το 42 της μου είναι και εμένα κάπως μεγάλο, δηλαδή 41,5 είναι καλύτερο για σένα. Και 41 μπορεί να σου κάνει. Πω, αυτό είναι τεράστιο, κοίτα το τι έκανε. Ακόμα δεν το πήρε, το λέρος. Το έχω βάλει 3 φορές, δεν είναι και το πιο βολικό, δηλαδή πονάω λίγο μετά από στο διωράκι του. Βγαίνω μαζί του σε καθιστική φάση. Έτσι, να πάω να φάω τώρα μου το dinner, να πάω να κάνω τη φωτογράφησή μου. Αυτά δεν είναι δηλαδή. Να το βάλω και να το πάω, ας πούμε, για χορό, για κλάδι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ θηλυκό παπούτσι. Δούλεψε έτσι τώρα που είναι σαν μέτρο. Αυτά τα πήρα με μεγαλύτερη έκπτωση. Αυτά έκανε 1200, δηλαδή κάνανε. Αλλά τα πήρα με 70%. Οπότε γενικώς άξιζε να τα πάρω. Με 70% πήρα και αυτή την μπότα. Λοιπόν, είναι αυτή η μπότα, η Off-White. Πάλι το logo, το For Walking. Δεν σε συνιστώ, αλλά είναι statement παπούτσι. Πάλι έκανα τη δουλίτσα μου εγώ εκεί στα Fashion Week, με φωτογράφησαν. Με αυτή πήγα για πρώτη φορά στο Tommy Hilfiger το show. Και θυμάμαι ήθελα να κόψω με πριόνι το πόδι μου από τον μπούτι.
και δεν μπορούσα να την βγάλω από την ποτάρα. Έκανε ψόφο κρύο, είχα μουδιάσει, με πόναγε και τη φορούσα και με κάλτσα. Δεν ξέρω γιατί, τι συνέβη. Δεν τη πολυβολεύτηκα και στις πήρα, αυτή την πήρα περίπου ή 5 ή 6, δεν θυμάμαι. Είχαν 70% γιατί ήταν ακριβούτσι και σκεφτές, αλλά οκ, okay, είναι παπούτσι ντουλάπας, γιατί εκεί θα μείνει. Ένα άλλο ζευγάρι το οποίο επίσης δεν έχω πολύ ευχαριστηθεί είναι αυτά τα Πράντα. Τα Πράντα έχουν και αυτό μεγάλο fit, δηλαδή παίρνει 41 ξεκάθαρα. Οπότε το 42 σου είναι άχρηστο στην Πράντα. Εντάξει, δοκίμασε το να δει τα fit γενικώ στα παπούτσια, δοκίμασε λίγο την εταιρεία, να δει αν σου κάνει και τα λοιπά γενικώ πάνω σου. Πήρα αυτό εδώ με το γουνάκι, έτσι το ιδιαίτερο. Βασικά το είδα 42, το είδα 200 ευρώ γιατί είχε και αυτό μεγάλη έκπτωση. 70% και κάποια στιγμή πετάει και ένα συν 20% πάνω στο 70% ή 30. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Και έβγαινε 200 ευρώ αυτό το παπούτσι. Το έχω βάλει 2-3-4 φορές και για φωτογραφίσεις και γενικώ είναι παπούτσι αρχείο. Οι στυλίσεις καταλαβαίνουν. Αυτό το παπούτσι είναι Sergio Rossi. Έχει φανταστικό χρώμα. Βέβαια μπορεί να είναι μιούλ και να βγαίνουν και τα δαχτυλάκια έξω. Αλλά το πόδι σου είναι δηλαδή η κούρμπα. Δεν είναι... Καταρχάς φαίνομαι πάρα πολύ τεράστια όταν τα φορά αυτό το παπούτσι. Και δεν τους το είχα, δηλαδή μπορεί να καταλάβεις ότι είναι ψηλό. Δεν θυμάμαι πόσο είχαν. 6, πρέπει να είχαν 7, θα σε γελάσω. Αλλά αυτά δεν τα πλήρωσα, ήταν δώρο, οπότε χαίρομαι. Έχω αυτά τα Gianvito Rossi που είναι, ξέρεις, γενικά πρέπει να έχεις ένα τέτοιο παπούτσι στην ντουλάπα σου. Είναι πασπαρτού, δεν ξέρεις να βάλεις και την ώρα αυτό. Μπορεί να το έχεις και σε μπέζ, σε αυτό το nude δηλαδή, το οποίο είναι σαν να είναι ένα με το πόδι σου και σου ψηλαίνει και το πόδι, γιατί έχουμε το ίδιο χρώμα και δεν φαίνεται ότι φοράς τίποτα, οπότε γενικά φαίνεται απλά ένα ύψος στο πόδι σου και στο συνιστό μπορεί να το έχεις και σε μαύρο. Γενικά πρέπει να έχεις αυτά τα παπούτσια στην ντουλάπα σου. Είναι must. Δεν θυμάμαι και αυτή τη μούλα, νομίζω και 6-7 πρέπει να έχουν αυτά, αλλά και αυτά ήταν gift. Μου τα στείλαν, οπότε ωραίο. Ένα άλλο παπούτσι που έχω αγοράσει από το site της NET-A-PORTER είχε και αυτό 70%. Ήμουνα στο Παρίσι και είχα δοκιμάσει ότι στην εταιρεία αυτή, στο Number 21, δεν μου κάνει το 41. Οπότε όταν τα είδα αυτά τα παπούτσια να έχουν έκπτωση, γιατί ήταν και το μόνο 42 που είχε το site, τα αγόρασα. Αυτά πρέπει να τα πήρα γύρω στα 2,50. Δεν έχουν τόσο. Έχουν, νομίζω είναι τριπλάσια τη τιμή του. Αλλά είναι έτσι ένα πάρα πολύ summer παπούτσι. Συνδυάζει αυτό εδώ το που μοιάζει σαν καλαδάκι με το καρό αυτό το ασπρόμαυρο. Και γενικά είναι ένα πολύ statement παπούτσι. Και αυτό πότε το φοράω, κοιτάξτε. Φετινά, τα έχει δει που τα φοράω. Είναι αυτά τα μίου μίου τα παπούτσια μου. Και αυτά δεν τα πλήρωσα. Αυτά έχουν 735, το θυμάμαι για την πρόσφατο. Και η μίου μίου είναι άλλη μια εταιρεία η οποία το 41 θα σου κάνει. Στο 41,5. Δοκίμασε και 41,5. Δεν είναι ανάγκη να βάλει 42. Εμένα αυτά είναι 41,5 και μου κάνουν τέλεια. Everyday παπούτσι, και αυτό έχει λόγο πάνω. Δεν σου στυνιστώ τόσο εύκολα. Δηλαδή, αν δεν έχει άλλα παπούτσια, πάρε άλλα. Και μετά πήγαινε σε κάτι τέτοιο πιο statement, αλλά εγώ το έχω βολευτεί, το έχω βάλει πάρα πολλές φορές και γενικά μου αρέσει το άσπρο. Πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να πάρω μια cowboy κυπότα φέτος και η πρώτη που πήρα είναι αυτή. Σου δείχνω το ένα. Το άλλο δεν ξέρω που είναι. Είναι Alexa Chunk, το πήρα από το My Theresa, έχει 500 ευρώ, είναι normal, μου κάνει 42, εύκολο, άνετο, every day, every night, every everywhere. Dior. Τι έπαθα με αυτά τα Dior. Αυτά τα Dior πρέπει να είχαν γύρω στα 8 κατοστάρικα. Τα πλήρωσα. Τα πλήρωσα με να πέρσι στο Παρίσι, ένα τρίωρο μες στην μπουτίκ και ήμουνα γενικώς μεταξύ αυτού και μεταξύ της Μιουλογόβας που έλεγε το Ζαντόρ από πίσω. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα. Το φοράει όλος ο κόσμος το άλλο. Δεν το θέλω κι εγώ. Δεν ήξερα ότι δεν θα ξαναβγεί και ότι γενικά θα το λανσάρει κάθε χρόνο και κάθε σεζόν η Dior και είναι statement εκείνο τον Dior τον παπούτσι και πήρε αυτό. Και στην αρχή το μετάνιωσα και δεν το έβαζε επειδή είχα, ξέρεις, απογοητευτεί πάρα πολύ. Αλλά τελικά το έβαλε και το αγάπησε γιατί μου κολακεύει πάρα πολύ το πόδι, μου το βλέπεις έτσι εδώ. Και πάει με πάρα πολλά αντισύμματα. Είναι super άνετο, το βάζω everyday και αυτό. Δεν το βάζω βράδυ γιατί είναι και βελούδο και γενικά μου νομίζω ότι εγώ το συνδυάζω καλύτερα everyday. Και το ευχαριστήθηκα, ήταν τα πρώτα μου Dior. Και φέτος πήρα τα δεύτερα Dior. Να τα, αυτά που ήθελα από πέρσι, τα απέκτησα, τα Dioράκια μου αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία παπούτσια, δεν τα έχω βάλει ακόμα. Να τα πάρω μαζί μου στην Αμερική. Πού να τα βάλω εκεί στο Grand Canyon, δεν πάει. Κάπου μπορεί να τα βάλω, θα πάω και λέει. Μπορεί να τα σκάσω κάπου. Αυτά τα αγόρασα από την boutique, την κανονική, αυτή την πολύχρωμη φέτος, στο Παρίσι. Δεν μου τα έστειλε ο Dior, κρίμα.
We are getting there. Don't worry. Τι άλλο luxury παπούτσι έχω? Αυτά που φόρεσα πάρα πάρα πολύ πέρσι, οι εσπαντρίγες. Και αυτές ήταν δώρο, μου τις στείλανε. Είναι Sergio Rossi, δεν ήταν πάρα πολύ ακριβές. Νομίζω κάναν γύρω στα 400. Αλλά αν τα δείτε και του χρόνου ή βγάλει γενικά ίσια παπούτσια, θα βγάλει ο άνθρωπος, γιατί δεν βγάλει. Αξίζει να πάρετε ένα τέτοιο χαμηλό παπουτσάκι. Γενικά αξίζει αν θέλετε να επενδύσετε σε ένα luxury παπούτσι που είναι κάπως ακριβό. Όχι τόσο πολύ σε καλό παπούτσι, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ. Δηλαδή, άμα δώσεις 5-6 κατοστάρικα και πάρεις ένα καλό παπούτσι, μια καϊμπόκι μπότα, που είναι τώρα και πολύ statement και πολύ σου trend αυτή τη χρονιά, θα το βάλεις κάθε μέρα. Το κάνεις την απόσβεση, ρε παιδί μου. Αξίζει να δώσεις εκεί και να σπαταλείς τα χρήματα. Τη γόβα την βάλεις 5 φορές. Max. 6 θέλεις. Μπράβο. Συγχαρητήρια. 10. Ω! Ξαναπάρει κι άλλη τούτη. Τι άλλο έχω? Α, τα μαλώνουν εκείνα τα δετά. Θα σε πάω μέσα να στα δείξω. Αυτά μου τα στείλανε από την εταιρεία. Αυτά έχουν γύρω στα 7. Πολύ ωραία και αυτά. Αν σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το... Είναι πολύ κομψά. Γενικά αυτή την εταιρεία, θα την ξαναδείξω και να την κάνεις memorized. Να την προτιμήσεις, σε παρακαλώ, προτίμησέ την, είναι τόσο άντα και τόσο θηλυκά τα παπούτσια σου. Εγώ λέω να πάω να κάνω βαλίτσα. Σου έκανα και τη χάρη και μίλησα και ελληνικά. Έτσι να έρθουμε λίγο πιο κοντά, τα άλλα θα τα κάνω αγγλικά γιατί θα πάω και στην Αμερική. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ για άλλη μια Παρασκευή. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να με αγαπάς κι εσύ και να με στηρίζεις και να παίρνω αυτή την αγάπη και τη δύναμη. Τι ώρα πήγε? 3. Θα τα πούμε σε ένα άλλο μήνυμα.